Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο The Trackers. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Καρότο. Ακριβώς. Πλέον μπορούμε να πούμε, αδερφούλη μου, ότι είμαστε η mastermind των GTRs. Άλλη μια φορά, GTR R35, γνωστό. Στους παλιούς το έχετε ξαναδεί το εργαλείο. Πάμε να το κάνουμε με ένα καρότο, μια παρουσίαση λίγο πιο αναλυτική, να το δείξουμε. Δεν το είχαμε κάνει καρότο. Οπότε πίσω μου έχω πάλι το άρμα του φίλου μας Thanos. Για άλλη μια φορά εννοείται μαζί μας το Caroto ή Caroto.gr, παιδιά. Θα βρείτε ό,τι θέλετε σε ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Link κάτω στην περιγραφή. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ο Φουρτούνας που στηρίζει το κάθε μας βήμα. Μην τα ξαναλέμε. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για πολύ καιρό ακόμα. Πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε εδώ σήμερα. $3.800 κυβικά, 1000 πλάς άλογα, 930 ρόδα. Λοιπόν, βλέπουμε χαρακτηριστικά τα φανάρια, εντάξει. Βλέπω κύκλους, άλλη μια φορά. Armitrix, ολόσωμη εξάτμιση, φοβερό ηχό, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Γύρω-γύρω το αυτοκίνητο έχει λεπτομέρειες carbon, λεπτομέρεια carbon και φιλετάκι κάτω από τη μεγάλη την αεροτομάρα του. Διάσταση ελαστικού 285-35-20. 24 ζάντα Volk Racing, από τις πιο ελαφριές πανάκριβες, τούμπανο ζαντάρα. Βλέπουμε μπρέμπο φρένα μπρος πίσω. Να πούμε το συγκεκριμένο λάστιχο της Dunlop βγαίνει από το μαμά τον ίσμο το μοντέλο. Οπότε ο Thanos έχει βάλει αυτό το συγκεκριμένο, επέλεξε αυτό το λάστιχο. Λοιπόν, μιλάμε για ένα κλασικό R35, ένα κλασικό χρώμα, εντάξει, πολύ ιδιαίτερο παρόλα αυτά το χρώμα του. Είναι λευκό που είναι πολύ λάτρης του λευκού. Έτσι, κάποιοι θέλουν να το έχουν έτσι, ή μαύρο ή λευκό χρώμα αυτά τα αυτοκίνητα. Αυτό έχει αυτή την πέρλα, την χρυσαφή, αδερφούλου, ξέρεις, αυτό το που γουστάρουμε. Ένα αυτοκίνητο θρύλος, δηλαδή για μένα είναι από τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα που έχουμε μπει μέσα και κάθε φορά όταν μας δίνει την ευκαιρία και γουστάρουμε, θέλουμε να το κάνουμε μια βόλτα. Δεν είπαμε, αδερφούλη μου, πριν πάρω την κάμερα και ανοίξουμε το καπό για να πεις 5 λόγια κι εσύ, ότι αυτό το αυτοκίνητο πωλείται. Δεν το είπαμε αυτό. Και το λέμε τώρα. Οπότε αυτό το αυτοκίνητο, παιδιά, θα βάλουμε και link από κάτω. Όσοι ενδιαφέρεστε το δείτε. Υπάρχει μέσα στο car. Μόνο σοβαρές προτάσεις τώρα, μην ζαλίζετε. Άρα, ίσως να είναι και από τις τελευταίες φορές που το βλέπουμε. Γι' αυτό λίγο να το χαρούμε σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, αλλάζουμε, ανοίγουμε. Να πω εγώ, όποιος το τσιμπήσει και το πάρει και πάει στο Thanos να πει ότι είναι από τους The Trackers. Αυτό. Ανοίξουμε λίγο καπό και πες 5 πράγματα κι εσύ μηχανικά. Λοιπόν, να είμαι κι εγώ. Έχουμε ένα turbo kit της AMS Performance, το οποίο δουλεύει σε 3 πιέσεις. 1,2, 1,5 και 1,8. Στο 1,8 βγάζουμε 930 άλογα ρόδα, παρακαλώ. Έχουμε μια κρέντη εισαγωγή, ρυθμιζόμενες αναρτήσεις all-ins, αντιστραπτικές μπάρες. Μιλάμε για ένα μοτέρ V6 3,8, δίπλο τουρμπίνο, external tire και αναβαθμισμένο σύστημα μετάδοση. Έχουν γίνει κάποιες μετατροπές στα γρανάζια κτλ. Αλλά ας αφήσουμε το αυτοκίνητο να μιλήσει, ας πάμε να το κάνουμε μια βόλτα να δούμε και τι κάνει στον δρόμο. Γιατί πολλά λόγια είναι φτώχεια που λέγει ο Πέτρος. Έτσι ακριβώς. Πάμε. Παραδοσιακά βρίσκομαι σε αυτό το πανέμορφο GTR. Γεια σου, Φιλιθανό. Καλησπέρα. Λοιπόν, είπαμε έχουμε ένα πρόγραμμα της EduTech. EduTech, ναι. Το οποίο το ρυθμίζεις από το κινητό. Για δείξε μου λίγο τι κάνεις εκεί. Λοιπόν, αλλάζεις βασικά τους χάρτες. Καλά, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά. Αλλάζεις χάρτες. Τώρα, ας πούμε, είμαστε στο δουλεύουμε 1,2. Έχει 1,5 μπαρ και 1,8. Έχει να ενεργοποιήσει τον Godzilla Mode. Ενεργοποιήσει επίσης φλόγες στην αλλαγή ταχύτητας. Έχουμε και τέτοια. Πετάει πολύ καυσαέριο, δεν πετάει τόσο φλόγα. Βγάζει λίγο μαύρο ντουμάνι, βλέπω. Μάλλον θέλει στον προγραμματισμό λίγο αυτό να παίξει μπαλίτσα. Δεν περιμένω ότι θα ξανακάτσει εδώ πέρα. Σ' αρέσει όμως, ε. Αν μου αρέσει, λέει. Κάθε φορά. Ακούς μου γκρίζει. Βλέπεις, είναι βιδωμένο στις τροφές. Πώς τρίβει έτσι, παιδιά, πάνω στη στροφή με 170-180 τέρμα γκάζια. Την προηγούμενη φορά δεν είχε αυτά τα μπαμπού από πίσω. Και τώρα δεν ενεργοποίησα. Άντε, μας το κρατούσε για έκπληξη για αυτό το βίντεο. Όταν είχαμε κάνει το πρώτο βίντεο, τα Max δεν το ήξερα τόσο καλά όσο το ξέρω τώρα. Ήταν μόλις το έχεις πάρει, τώρα το έχεις κάνει, κοντεύεις χρόνο, ε. Εκεί ήρθε η ώρα να το δώσεις κιόλας. Τώρα με φοβάσαι πιο πολύ. Ξέρεις, εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια, το ξέρεις αυτό. Ναι. Ήρθε η ώρα να το δώσουμε, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το χάρηκα, οκ. Αλλά δεν έχουμε ρεσί και δρόμους εδώ πέρα στην Καβάλα. Θες να δώσεις πώληση, τι θα πας τώρα μετά από αυτό, περίπου. Ίσως να γίνουμε Γερμανοί. Εντάξει. V2, 04. Θα έχει το εμπροστά, οπότε κάτι θα έχουμε να δείξουμε. Θα δούμε. Δεν λέμε να μην τα πούμε όλα. Ποιος τυχερός θα το πάρει αυτό, άρε κουφάλες, ποιος θα κάτσει σε αυτή τη θέση. Σας εύχομαι να έχει την τύχη όπως εμένα να κάτσω έστω στη συνοδηγή και αυτός που θα το αγοράσει εννοείται να το χαρεί όσο και ο Θάνος. Για πάμε να τα ακούσουμε λίγο, πάμε λίγο. Πάμε από Δευτέρες. Ούτε το κοντέρ μπορεί να τραβήξει. Υπενθυμίζω, είμαστε 1,2 πάρα. Άστε μικρή την πίεση βαράς τώρα. Κάνουμε οικονομία καυσίμου τώρα. Σίγουρα, στη μέα σίγουρα πιάνει 50-60 κατανάλωση. Γιατί δεν το βάζεις το 1,8 να το δούμε λίγο. Θα φύγουμε τον δρόμο να πετάξουμε. Ναι, κάτσε λίγο να γυρίσουμε εδώ. Αλλά αυτό μετά είναι ένα 2 μπαρ και έχει μέχρι ένα 8, ρε φίλε, δεν θα μας φύγει από τα χέρια αυτό. Είμαστε στη μεγάλη τώρα. Είμαστε στη μεγάλη 1,8. Να ανοίξουμε και τα R. Τι είναι αυτά που ανοίξει εδώ. Στην ουσία εδώ κάνει ακόμα πιο γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων. Και εδώ, φίλε, μένει το αμάξι κάτω και δεν κουνιέται ρούπι. Τώρα το άρχισα και υδρώνω λίγο πάλι. Είσαι έτοιμος? Πάμε. Σκοτώνει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, παιδιά. Πω, πω, τράβηξε ο κοιλιακός μου. Είχε κάτι αμάξι από πίσω και τώρα δεν θέλει να βάλει. Δεν το χορταίνω αυτό το αμάξι, όσες φορές και να το κάνουμε βίντεο. Δεν χορταίνεται αυτό το αμάξι, ρε παιδιά, δηλαδή δεν μπορώ. Πώς σου πάει η καρδιά να το δώσεις, πες μου. Δεν δίνεται αυτό. Είναι ώρα να το χαρί μου φαίνεται κάποια στιγμή και κάποιος άλλος. Να μοιράσουμε αυτή τη χαρά. Έτσι, μοίρασε χαρά στον κόσμο. Έκατε μας 200 χιλιόμετρα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το που βάζει Δευτέρα, Τρίτη. Δεν προσφέρει χαρά, δεν προσφέρει χαρά αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Βλέπω το κοντέρ και δεν το πιστεύω. Δηλαδή, βλέπω Δευτέρα, Τρίτη, μπαμ 200 κατευθείαν είναι. Πω, ρε φίλε, τι σοκαριστικό αυτοκίνητο είναι αυτό. Δεν πιστεύω. Επίτηδες τρεσβήνουμε για να κάνουμε ένα κλείσιμο με φασαρία. Να το ακούσουμε λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε τα βίντεο του The Trackers. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θάνο για άλλη μια φορά. Θα ξαναλέμε σε ένα επόμενο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Φιλιά πολλά!